Δύο σημαντικές αλλαγές που θα αφορούν τον υπολογισμό της αξίας του ακινήτου, εμπορική ή αντικειμενική αξία και νέα ελάχιστα όρια ετήσιου εισοδήματος για όσους δανειολήπτες επιθυμούν να υπαχθούν στον νόμο Κατσέλη, θα περιλαμβάνει ο υποδιαμόρφωση νέος νόμος που θα ισχύσει από το 2019, παρότι, όπως διαβεβαίωσε ο Υπουργός Οικονομικών Ευκλήδης Τσακαλώτος, θα διατηρηθούν οι περισσότερες των διατάξεων που ισχύουν σήμερα. Οι αλλαγές που προωθούνται στον νόμο Κατσέλη κατά πέτυση των θεσμών και των τραπεζών κρίνονται ως άκρως απαραίτητες για τον περιορισμό των κόκκινων δανείων. Ως βάση υπολογισμού για την προστασία της πρώτης κατοικίας, μελετάται να είναι η εμπορική αξία του ακινήτου και όχι αντικειμενική όπως ισχύει σήμερα. Επίσης, να μειωθεί το ύψος των εισοδηματικών κριτηρίων των δανειοληπτών που σήμερα λαμβάνονται υπόψη συνδυαστικά με την αντικειμενική αξία του ακινήτου, καθώς κρίνονται ιδιαίτερα υψηλά. Έτσι, προτείνεται το όριο ετήσιου εισοδήματος για έναν άγαμο δανειολήπτη να μην ξεπερνά τα 8.180 ευρώ και να φτάνει για μια πολύτεκνη οικογένεια στα 24.000 ευρώ. Σήμερα ο νόμος Κατσέλη θεσπίζει ως ελάχιστο εισόδημα τα 13.906 ευρώ για ένα άτομο, τα 23.659 για το ζευγάρι και επιπρόσθετα 5.714 ευρώ για κάθε παιδί μέχρι τα 3 πρώτα.